Καλησπέριτος, καλησπέριτος. Τι λέει ρε τσακαλή. Ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Επισόδιο Liberty City Stories. Το ζητάγατε και το έφερα. Ναι, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το 18. Πάρα πολύ πιθανό το 19. Δεν έχω ιδέα, δεν θυμάμαι. Πάμε για αποστολές όμως. Λοιπόν, κάτσε αυτή σηκώνει ωραία σούζα και θα την τιμήσουμε. Οπ, οπ. Δώσε λίγο Τόνι Σιπριάνη. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Ναι, ξέρω, είχα κάνει μια παύση από τα GTA. Αυτό οφείλεται ότι το κανάλι είχε σταθεροποιηθεί πάρα πολύ και κάτι έπρεπε να κάνω να βρω μια λύση ώστε να ξαναπάρει ρυθμούς προς τα πάνω. Πού είναι αυτός ρε μπρο τώρα? Τόσο μακριά είναι. Ακράκ. Περνάω από εδώ τώρα. Αυτοί θα μου κάνουν κάτι. Δεν ξέρω ρε φίλε. Μάλλον είναι από εδώ κάτω. Καταραμένε Τόνι Σιπριάνη που δεν μπορείς να κρατήσεις μια μηχανή. Όχι αυτή να είναι. Ναι. Ήρθε, φύγε μπρο. Δεν παίρνω καμιά μηχανή πλέον. Μπορεί να πάρω αυτόν εδώ. Πού είναι τώρα? Δεν έχει και τις κάμερες ρε φίλε να βλέπεις. Όχι, είναι δίπλα μου. Αφήστε με ήσυχο. Πόρε φίλε και λέω ναι θα έρθει. Παιδιά έχει πρόβλημα το κοντρόλερ μου. Ενώ το φορτίζω σταματάει να πηγαίνει ευθεία. Κοίτα, ή κουράστηκε. Δεν ξέρω ρε. Κάτι συμβαίνει με το κοντρόλερ μου. Ο άλλος από εκεί πίσω. Κάτσε. Αν πέσει από εδώ πέθανα. Μη σταματάς. Έλα έλα μπες μέσα να τελειώνουμε. Ωραία. Τουλάχιστον θα με αφήσει λογικά τώρα που θα δούμε τη σκηνή θα με αφήσει. You took your time, Tony. You say jump, I say screw you. Cute. Now listen. The Yardies have their greedy eyes on Ferrelli turf in Newport. Get over there and lure the Ferrelli soldiers down to the hospital in Rockford. The Yardies will be waiting for them. And what's in this for you? I owe them. Catch you later. Έχει μια μηχανή εδώ, οι αστυνομικοί με αφήσανε πάλι καλά. Σε μαύρο το γροσάκι είναι ό,τι καλύτερο. Επειδή μετά θα αφιερωθώ στο να τερματίσω το GTA Vice City Stories, θα βγάλω ένα επεισόδιο Liberty City που είναι αυτό που βλέπετε έτσι, ένα επεισόδιο GTA 4 και μετά πηγαίνουμε τάπα όσο μπορούμε το Vice City Stories για να τερματιστεί. Εφόσον τερματιστεί, αυτά τα είπα και σε live, εφόσον τερματιστεί το Vice City Stories, μετά αφιερωνόμαστε στο Liberty City Stories να τερματιστεί και έπειτα στο GTA 4. Και μετά, όταν τερματίσω το GTA 4, παιδιά, μια σειρά, δεν θα τρελαθώ. Δυστυχώς θα πρέπει να με παρακολουθείτε καιρό, όσοι θέλετε φυσικά, για να με δείτε να τερματίζω αρκετά GTA. Αυτό. Όπλα έχουμε, αλεξίσφαιρο έχουμε και δεν έχουμε γιατί από ό,τι βλέπετε είναι λίγο άδειο και πρέπει να πάμε στους φορέλης. Εδώ μου δίνει κάποιες πληροφορίες. Οκ. Πρέπει να πάμε στους φορέλης και να κλέψουμε μια μηχανή. Λοιπόν, αυτοί θα μου επιτεθούν. Πάρε φίλε. Αλλά εγώ δεν πρέπει να επιτεθώ, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Και εφόσον πάρουμε τη μηχανή, πρέπει να φύγουμε από εδώ και να πάμε στο σημείο που μας υποδεικνύει κάτω στο χάρτη αριστερά. Θα μου πεις ρε Σάρκα, το ξέρω. Σταμάτα ρε. Δεν είσαι επαγγελματίας παίκτης σαν και εμένα. Σταμάτα, δεν ξέρεις τίποτα. Τώρα από εδώ πηγαίνει εκεί ή είχαμε. Πάρα πολύ πιθανό. Καθίστε γιατί αυτή η μηχανή είναι περίεργη. Έχω την εντύπωση ότι δεν την έχω. Είναι πραγματικότητα. Τώρα ρε φίλε. Όχι! Όχι ρε μπρο! Δεν αντέχω, δεν θέλω να γυρνάω απλά στα GTA. Μου σπάνε τα νεύρα. Ας παίζω Stable Guys. Τώρα φτάσαμε εδώ αγαπητά μου παιδιά. Μου έχουν σπάσει λίγο τα νεύρα. Γιατί γυρνάω και συναντάω τα παλιά κακά rage. Και ρε φίλε με εκνευρίζει. Ανέβαρε μπρο. Με εκνευρίζει ότι το controller μου δεν τσουλάει πλέον. Δεν ξέρω. Έχει χαλάσει τον μπροστά. Ναι, στρίψε χωρίς κανένα λόγο πάνω μου. Πόπο φίλε. Και τώρα που με ρίξανε, αυτοί είναι από πίσω μου μπρο. Και με πιέζουνε. Κοίτα εδώ ρε, στρίβουν χωρίς βλόγο ρε μπρο. Κοίτα εδώ, χωρίς βλόγο θα στρίβουνε. Κοίτα εδώ. Ήξερα, γι' αυτό πριν δεν τους πυροβόλαγα. Λέω ρε φίλε, όταν με κυνηγήσουν άραγε και με πυροβολούν, γιατί να μην μπορώ να τους πυροβολήσω. Ρε μη στρίβετε χωρίς βλόγο, τα νεύρα μου με αυτό που κάνεις στο GTA. Κοίτα, ο άλλος είναι από δίπλα εκεί. Πώς θα το παίξω εγώ μπάλα. Ωραία, πήγαινε εσύ έτσι. Πηγαίνετε έτσι, πάω εγώ από εδώ. Και τους ακούω από πίσω μου και βρέχει κιόλας. Καταραμένο game! Καταραμένο! Θα ήθελα να ξέρω ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να παίξω Liberty City Stories. Ρε δεν γίνεται αυτό όμως! Δεν γίνεται! Πότε ανεβήκανε μωρέ! Φύγε και εσύ από εδώ! Μόνος μου, έπεσα πάνω στον κουβά. Και γιατί να βρέχεις τώρα ρε game, είναι δυνατόν να βρέχεις τώρα που με κυνηγάνε? Είναι πίσω μου και προσπαθούν να με ρίξουνε ρε. Βγες στο στενό. Κοίτα δώρε, κάτι τύπους που έχω μπλέξει. Πού είναι αυτό τώρα? Όχι, δεν το είδα ποτέ ρε.
Μήπως είναι ώρα να παρατήσεις τις GTA σειρές? Καταλαβαίνετε, μου λέει, εσένα θα σε πυροβολούν, θα σε κάνουν σκόνη και εσύ δεν μπορείς να πυροβολήσεις. Μα είναι δυνατόν, ρε game, να μην μπορώ να τους πυροβολήσεις ακόμα? Ίσως να δουλέψω φρένα, παιδιά. Ίσως να δουλεύω φρένα. Μάλλον αυτό θα κάνω. Θα φρενάρω απότομα. Ναι, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ κάτι τυπάκια, ρε. Εν τω μεταξύ, σήμερα έχει τους χειρότερους οδηγούς. Στρίβουν όλοι όποτε να είναι. Εδώ έχει κάγκελο, σάρκα, εδώ έχει κάγκελο. Θα με κάνουν σκόνη! Μη! Ανέβαρε καταραμένε, Τόνι! Ανέβαρε, φίλε! GTA, παίξε σάρκα GTA για 100 views. Παίξε GTA σάρκα, είναι ωραίο να παίζει GTA σάρκα. Δεν καθόλου εκνευριστικό σάρκα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ξέρετε πως τραϊχαρντάρουνε. Ξέρετε πως τραϊχαρντάρουνε, παιδιά. Κοίτα τώρα, ρε, μου έχει μηχανή. Η μηχανή αυτή που μου έχει είναι. Βάλε μου μια cross τουλάχιστον να μπορώ να ανεβαίνω τα πεζοδρόμια. Και μου έχεις και βροχή, ρε game. Έλα, σκοτώστε με. Βέβαια, 4 άτομα πυροβολούν εμένα και εγώ δεν μπορώ να τα πυροβολήσω. Έλα ρε μπρο, έλα ρε μπρο, τελείωνε. Κοίτα εδώ, λοιπόν, ξέρεις τι? Δεν γίνεται ρε μπρο, δεν γίνεται, δεν ξέρω τι να κάνω. Του πήρα τη μηχανή. Με ρίχνουν κάθε 2 λεπτά και με πυροβολούν, ρε. Με έχουν κάνει σάκο του box. Πού να πάω με αυτή τη ζωή, πες μου πού να πάω. Πες μου πού να πάω με αυτή τη ζωή. Τώρα του ήρθε να στρίψει. Ελπίζω εσείς καθαρίστε τους. Κάντε τους σκόνη. Είναι 500 άτομα και εγώ θα τους σκοτώσω, βέβαια. Γιατί είναι όλοι άχρηστοι. Επιτέλους, μου σπάσε στα νεύρα. Πρώτη αποστολή, σάρκα παίξε GTA, θα είναι ωραία. Όχι, όχι, όχι. Ωρε φίλε μου, σπάσανε τα νεύρα φίλε μου. Μου τα σπάσανε. Αυτό που ήθελα να πω πριν, και επειδή με πιέζανε με τις μηχανές, υπάρχουν κάποια βίντεο που έχω ξεχάσει να πω. Κάντε like αν σας αρέσει το βίντεο. Και το λέω από την αρχή του βίντεο, γιατί πολλοί μπορεί να βάλετε το βίντεο στην αρχή και να πάτε να πιείτε νερό, να πάρετε κάτι και μετά δείτε, έβγαλε βίντεο αγαπημένος μου YouTuber και ο σάρκας να χαθεί, καταλάβατε? Και δυστυχώς τα like έχουν καταλήξει να είναι απλά προώθηση του βίντεο. Τι θέλω να πω με αυτό? Δηλαδή, αν πατάτε like, βάζετε σχόλιο, σου λέει αλγόριθμος κάτι συμβαίνει εδώ. Και αυτό ξεκίνησε από τους YouTuber, οι οποίοι λέγανε κάντε 10.000 like και βάφω τα μαλλιά μου ουράνιο τόξο. Κάντε 15.000 like και πίνω τα κατουρά μου. Δυστυχώς έτσι ξεκίνησε. Και όντως κάνει διαφορά αν ένα βίντεο έχει like και σχόλια. Και πάω που να είναι και εγώ θέλω να πάω να χιλάρω απλά. Λοιπόν, ξανά σε αυτόν εδώ θα πάμε. Καλά, δεν έχει κι άλλο να. Πού να πάω να χιλάρω? Θα πάω να κάνω ένα save εγώ και να πάρω από εκεί μέσα την καρδιά. Μην βγαίνεις από το σπίτι. Τώρα με εκνευρίζει οτιδήποτε γίνεται στο παιχνίδι. Επειδή ξεκίνησε πάρα πολύ χάλια, με εκνευρίζει. Και όσοι μου είπατε σάρκα παίξε Liberty City Stories, σας μισώ. Σας μισώ γιατί μάλλον ξέρατε τι αποστολή έχει. Τώρα να το ρισκάρω να πάω έτσι ή να πάρω και αλεξίσφαιρο. Ξέρεις τι, πάμε έτσι και ό,τι γίνει. Εκτός αν είναι κοντά, είναι κοντά. Πω, βαριέμαι να πηγαίνω μέχρι εκεί ρε, πραγματικά βαριέμαι, δεν πάω. Για να δούμε. I don't know what I did wrong in my past life to deserve you. Ray, you're 40 years old and you have no idea what's really going on. I don't know how you've gotten this far. I don't know how somebody hasn't put a bullet in your mother Teresa head yet. Hey, watch your mouth, Leon. I can't believe we're having this fucking conversation. What, you gonna run to mommy? Are you gonna jump on daddy's knee? Ask for a wet kiss? Hey, Tony! Freeze! Whoa! Easy. Meet my new partner, Mr. Hip. He's gonna make sure I do everything by the book. Tony Cipriani, Ray Machowski. He's with us. Hey, we're gonna go fight organized crime now. You run along to the precinct, fill out a report. You're a good kid. Let's go, Tony. Piece of shit, Leon. Σκότωσε 20 φορέλη χρησιμοποιώντας μόνο το κατάνα πριν τις 9:35. Τέλεια. Επίσης γνωρίσαμε και τον συνεργάτη του Μαν και άλλοι διεφθαρμένοι μπάτς φυσικά. Μήπως είναι όλοι διεφθαρμένοι, δεν ξέρω. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Το θέμα είναι τι θα έχουν αυτοί. Γιατί πες να με στείλει εκεί το game και να έχουν τίποτα καλάσνικο, φρε. Α, είναι ξεχωριστά, δεν είναι όλοι μαζί. Είναι όλοι μαζί, δεν ξέρω, ρε. Αλλά 20 όλοι μαζί θα είναι. Στο πάρκο με έστειλε. Μου είπε μόνο με αυτό, παιδιά. Θα παίρνω και τη μηχανή, φέρνει εδώ. Ωραία, κύλ ένα. Εδώ μου θυμίζει full GTA 4 την αποστολή με τον ξάδελφο που έτρωγε ξύλο. Εντάξει.
Α, μου έδωσε και αλεξίσφαιρο. Τέλεια. Καλά που δεν πήραμε, παιδιά. Τσάμπα κόπο θα ήταν. Αυτό εκεί είναι εκεί πάνω. Χέσε μέσα τώρα. Πήγα να τον πατήσω με τη μηχανή και λογικά αν το έκανα θα είχαν την αποστολή. Ωραία. Έφυγε το kill bam bam αυτό. Κοίτα, στον βγάλω αυτό να είναι. Δεν ξέρω αν μπορούσα να πάω και με τη μηχανή. Εδώ είναι. Τι κι άλλο είναι εδώ, ρε. Έπεσε από κάτω. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Ρε πάνω του, ρε. Μου είπε πριν τις 9:35. Κανόνισε, σαρκά. Αυτός περίμενε εκεί, ρε, το θάνατό του. Δεν είναι και εύκολο, είμαστε στα 8 kill και είναι 8 και 10. Πόσα προλάβω, πω, θυμίζει αυτή την αποστολή στο GTA Vice City με τα τζάμια που έπρεπε να σπάσει τα τζάμια μέσα στο εμπορικό κατάστημα. Πού είναι? Γρήγορα, ρε! Έλα, ρε! Ρε, μην κάθεσαι! Ναι, ναι, ναι! Ο Σάρκας δεν μασάει, είναι ωραίος και μετράει. Και το GTA τα νεύρα του σπάει. Μου λέγανε Σάρκα, καιρό έχεις να κάνεις ένα freestyle. Και ο άλλος με ένα μπαλτά με κυνηγάει. Μα είμαι ο καλύτερος και ξέρω πως θα τις φάει. Κάτσε λίγο να τον αποφύγω. Θα βγάλω τώρα αυτό εδώ για να τον κάψω. Πού είναι, ρε? Πού είσαι, μπρο μου? Ναι, κατευθείαν αστυνομία, ρε. Ωρε φίλε. Λέω δεν θα προλάβω. Ευτυχώς είχε πάρα πολλά άτομα και σκότωνες. Και μετά μου ερχόντουσαν και αυτοί πάνω. Τσίμα τσίμα προλάβαμε. Θα σε πατήσω κιόλας για κάθε φορά. Για κάθε φορά που έρχεστε και με κατεβάζετε. Ρε φύγε από εδώ, ρε μπρο. Ρε φύγε από εδώ, ρε μπρο. Λοιπόν, πάμε σπίτι να πάρουμε αυτό το outfit και να κάνουμε και την τελευταία αποστολή. Να το δούμε τι είναι και να το φορέσουμε κιόλας, γιατί όχι. Άκου τώρα αποστολή. Σκότωσε 20 άτομα χρησιμοποιώντας μόνο το κατάνα. Δεν ξέρω τι αποστολή είναι αυτή, ρε φίλε. Σε λίγο θα μου πει πήγαινε σκότωσε 50 φορέλι χρησιμοποιώντας έναν ηχοκόπτη. Δεν ξέρω, ρε. Τα GTA δεν πάνε καλά. Αστυνομία θα κάνω save και είχαμε. Γιατί με έχετε ζαλίσει, παιχταράδες. Έχει κανένα όχημα εδώ. Καλό θα ήταν να βάλουμε ένα όχημα κι ας είναι και ταξί. Κάποτε καλούσα το τάξι. Παίζει να ατινάκτηκε το μοναδικό αμάξι που βάλε στον καράζο να ατινάκτηκε. Λοιπόν, πού είναι το outfit? Εδώ αν αλλάξει outfit τη σκι, ό,τι και με GTA San Andreas. Πού είναι? Πού είναι το ντύσιμο του Δράκ? Ξέρετε τι είναι αυτό? Kill Bill είναι ή του Bruce Lee? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχετε δει Kill Bill ή τη συγκεκριμένη ταινία του Bruce Lee. Με αφήσανε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι επειδή άλλαξα ρούχα. Πόπο, είναι πάρα πολύ αστείος με αυτό, ρε. Σαν καθαριστής του Δήμου Περιστερίου είναι. Ναι, ό,τι πρέπει, φίλε. Κίτρινη φόρμα σε κίτρινο τάξ. Κάποτε καλούσα το τάξ. Εντάξει, θα βοηθά. Σου άρεσε, ε? Σας αρέσει όταν το κάνω εγώ αυτό? Που στριβώ που να είναι όπως εσείς? NPC καταραμένα. Μόνο γι' αυτόν έχω αποστολές, δεν πειράζει. Έχουμε μόνο γι' αυτόν. Τι να κάνουμε τώρα? Πάμε και για την τελευταία αποστολή. Μη μου σπάς τα νεύρα, αποστολή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποιον κυνήγαγε. Για να δούμε. Cipriani, we must stop meeting like this. Fine by me. Come on, lighten up a little. What you got for me, McCaffrey? Those Yardie boys are having a little trouble holding on to their newly acquired turf in Newport. Seems now the Sindacos want it back. Ώρα δεν μου έχει, άρα πάμε άνετα. Αφήσαμε τους φορέλης, πιάσαμε τους Σιντάκους. Πώς καταλέγονται. Δεν ξέρω γιατί τυχαίνει και παίρνουν και κίτρινα πράγματα πλέον. Βλέπετε, πήρα κίτρινη κρός. Καλά την είχε και εκεί δίπλα, αλλά γιατί είναι κίτρινη? Μήπως έχει μαγικά skills αυτή η φόρμα να κυτρινίζει τα πάντα? Με ένα κράνος θα ήταν σαν μοτοκρόσερ. Σάρκας ο μοτοκροσάς. Αλεξίσφαιρο δεν μου έδωσε αυτή τη φορά, τέλος πάντων. Δεν θα έπρεπε να σου δίνουν ρε φίλε και όπλα για τα πάντα. Έτσι δεν θα έπρεπε να είναι κανονικά. Και άμα τα αγοράζεις εσύ. Γιατί δεν σου δίνουν πολλά λεφτά όταν ολοκληρώνεις μια αποστολή. Θα κάνω τα ψώνια μου παιδιά και έρχομαι. Ρε περιμένετε ρε. Πάρε και μια τέτοια τώρα που είμαστε εδώ. Άντε πάρε και τέτοιο. Τέλεια, θέγια, παιχταρά. Τι στενάκι είναι αυτό ρε φίλε, πάρα πολύ ύπουλο στενάκι. Όπλο μπρο, χωρίς όπλο δεν νίκησε κανείς. Λίγο χαμός γενικότερα, λίγος χαμός. Αυτό ήτανε, σιγά μην ήταν αυτό. Ρε περιμένετε ρε, ένα όπλο πήρα, ρε. Να μην το έπαιρνα ποτέ! Μη με έβαζα να το πάρω! Άσε με να πάρω το όπλο και φέρει τους ρε μπρο! Πάμε ξανά, αγαπητά μου παιδιά, στο καλύτερο παιχνίδι, GTA. Όχι μπρο, δεν την πατάω. Λες και μου τα έβαλε για δόλωμα τα όπλα εκεί ρε φίλε. Τώρα μπορώ να πάω να το πάρω. Τώρα ναι.
Ρε παιχνίδι, ρε GTA. Ρε GTA, κάνε να μην μπορώ να πυροβολώ τους δικούς μου. Γιατί πάνε και κάθονται και μπροστά. Καμάρι μου, εδώ είναι. Κοίτα τον, εδώ είναι, καταραμένος, εδώ είναι. Βγάλε αυτό. Μπας και κάνουμε δουλειά. Είναι πάρα πολύ ρε. Θα μείνουμε δύο μέρες εδώ τώρα. Ναι, η μηχανή που κάψα για σας, κοίτα εδώ πως είναι ρε. Για να βγω από εδώ, έχει 15 άτομα. Από πίσω. Περίμενε. Ω, kill! Ίσως αυτό βοηθήσει. Για πάρτε λίγο. Δώρα από μένα. Τι σκατά θέλουνε ρε. Ρε πέθανε ρε, πεθαμένος ήσουν ρε μπρο. Δεν είσαι καθόλου life, πως σηκώθηκες ρε. Εντάξει το game ρε φίλε είναι χαζό. Και μετά θα μου πει θα σε κυνηγάνε 500 άτομα. Ξέφυγε από τα 500 άτομα. Για να δούμε. Πες μου τι ήταν αυτό. Οκ, μπρο. Ναι! Ένα επεισόδιο Liberty City Stories έφτασε στο τέλος του. Κάνε like αν σου άρεσε το βίντεο. Subscribe. Ποιος με παίρνει, ρε φίλε. Περιμέντε. Yeah. Cipriani, it's me. Τι θέλει. I've got some news that Salvatore might appreciate. Come and see me up at the usual place. Οκ, μπρο, θα τα πούμε στα επόμενα επεισόδια μαζί σας και τι έλεγα. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και το rage που είχα σήμερα. Κάντε subscribe για να μην χάνετε το rage μου φυσικά. Και τα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν με GTA Liberty City Stories και με άλλα βίντεο με μένα με τη μουράκλα μου. Επίσης μπορείτε να δείτε και τα άλλα βίντεο που θα εμφανιστούν. Έχω πάρα πολλά βίντεο, άρα κάποιο δεν θα έχετε δει, άρα δείτε το. Ήμουν ο Sarkas Baby, ευχαριστώ αν παρακολούθησες μέχρι εδώ και μέχρι την επόμενη φορά εμείς τα λέμε. Habitos, καλά Χριστούγεννα, bye! Κάποτε μιλούσα το τάξη.